αρχή του 2022 και έχω τη χαρά να έχω στο γιατί όχι τη Τζόρτζια Παπαγεωργίου, International Recruiter. Γεια σου Τζόρτζια, από το Άμστερνταμ η Τζόρτζια. Καλησπέρα Δέσποινα, χαίρομαι πολύ. Όπως έχετε αρκετοί διαβάσει και αρκετές, συντρέχει ήδη, συμβαίνει ήδη το κύμα το λεγόμενο της μεγάλης παραίτησης και του Big Quit, Great Resignation, έχω πει όλους τους τίτλους. Κόσμος μετά και εν μέσω της προηγούμενης μεγάλης καραντίνας σε όλες τις χώρες και εν μέσω της πανδημίας, κόσμος παραιτείται αβέρτα από τις δουλειές του. Στην Αμερική, λέει, έχει φτάσει ένα επίπεδο, ένα νούμερο τύπου περισσότερο από 40 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παραιτηθεί από τον προηγούμενο Απρίλιο. Οπότε, μέσα στο 22 και στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχουμε νούμερα, μέσα στο 22 ο κόσμος που θέλει να βρει μια δουλειά, σήμερα θα μιλήσουμε για τα 8 μυστικά που να σκεφτείς για το βιογραφικό σου και για τη συνέντευξη σου. Και the stage is yours, Georgia. Τέλεια, τέλεια. Και γιατί όχι, Δέσποινα. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δουλεύω σε μια διεθνή εταιρεία αμερικάνικη, με έδρα την Αμερική. Και αυτό που λες είναι όντως γεγονός. Προφανώς εγώ κάνω προσλήψεις για το ευρωπαϊκό έδαφος, Ευρώπη, Middle East και Αφρικα. Ωστόσο, έχοντας και επαφή με τα trends στην Αμερική, μπορώ να σε διαβεβαιώσω από τους συναδέλφους μου που καθημερινά λένε για τη δυσκολία στο να βρούμε ανθρώπους, γιατί όντως παρετούνται και γιατί επίσης όντως έχει και με το πληθωρισμό, αλλά έχουν ανέβει τόσο ψηλά οι μισθοί, που είναι δύσκολο πλέον για εταιρείες που βρίσκονται σε ένα scale-up επίπεδο να βρούνε κόσμο. Γενικότερα οι προκλήσεις έρχονται διαρκώς και από παντού, φυσικά όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για εμάς τους ίδιους σαν υπαλλήλους και σαν ανθρώπους που μπορεί να ψάχνουμε μια δουλειά ή μια εναλλακτική. Εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα αισιόδοξο, γιατί ο κόσμος εκτιμάει πια την ευζοία του, να το πούμε, το well-being του, το wellness του, την ψυχολογική του κατάσταση και κυρίως οι millennials και η generation Z, οι zoomers δηλαδή, δίνουν πολύ βάση σε αυτό που λέμε το νόημα, το πάθος. Ψάχνουν δουλειές που να βρίσκουν ένα προσωπικό νόημα και ένα προσωπικό αφήγημα. Γι' αυτό αφήνουν και δουλειές οι οποίες θεωρούν ότι δεν τους πάνε πουθενά. Το βρίσκω πολύ αισιόδοξο σαν κοινωνία, δηλαδή να κάνουμε πράγματα τα οποία είμαστε φτιαγμένοι, μας πάνε πιο πολύ, μας γεμίζουν. Το θεωρώ τεράστιο βήμα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες, που η δουλειά ήταν απλά μια βιοποριστική διαδικασία. Πραγματικά, η μεγάλη εικόνα πλέον αλλάζει. Το Big City Life και το Career Focus πλέον έχει άλλη εικόνα εντελώς. Πλέον ο κόσμος ζητάει άλλου είδους ποιότητα. Αυτό όπως ακριβώς περιέγραψες, το συναντώ καθημερινά με ανθρώπους που μιλάω, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά εδάφη, σε ανθρώπους θα έλεγα από 25 μέχρι 45 ειδικά, που ξαφνικά στην ουσία άλλαξε ο κόσμος μας, όλα όσα ξέραμε έχουν ανατραπεί και ξαφνικά προσπαθούμε να θέσουμε καινούργιους στόχους και καινούργιες βασικές έννοιες στον τρόπο ζωής που θέλουμε να έχουμε. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο που πραγματικά ψάχνει να δει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα επαγγελματικά και φυσικά και πού, σαν τοποθεσία. Πολλοί κόσμος μου έχει πει ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλει να αλλάξει καριέρα, θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, θέλει να αλλάξει δουλειά. Οπότε θεωρώ και το κομμάτι του βιογραφικού αλλά και της συνέντευξης, που είναι ο τρόπος που προφανώς θα πουλήσουμε τον εαυτό μας και θα προσεγγίσουμε τη θέση που θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο. Όχι απλά να αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε προς τα εκεί. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, από τα νούμερο ένα πράγματα στο βιογραφικό που πουλάνε τον εαυτό μας είναι το προσωπικό προφίλ, ένα summary που λέμε, ένα personal profile, personal background, ακριβώς κάτω από τις πληροφορίες για το email και το όνομά μας, από τις προσωπικές πληροφορίες. Σε αυτό είναι πολύ σύντομο κειμενάκι στο οποίο θα γράψουμε
ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι ψάχνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Πολύ σύντομα και πολύ περιεκτικά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με 2-3 λέξεις κλειδιά που δείχνουν το ποιοι είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε μπορούν πραγματικά να ξεσκαρτάρουν το βιογραφικό μας. Να δείξουν ποιοι είμαστε, να συνδέσουν το προφίλ μας με τη θέση. Αυτό είναι γραμμένο στο κύριο σώμα του email ή συνημμένο. Θα έλεγα κατά κύριο λόγο μέσα στο βιογραφικό. Φυσικά, δηλαδή. Ναι, φυσικά μπορεί να είναι και μέσα στο email κατά την αποστολή, αλλά κατά κύριο λόγο μέσα στο βιογραφικό, γιατί το βιογραφικό αλλάζει και χέρια από το recruiter, στο hiring manager, στο director. Να είναι εκεί η πληροφορία μαζεμένη, δομημένη. Ωραία. Σε μορφή παραγράφου λες εσύ τώρα, έτσι, μια παράγραφος. Ναι. Κάνω αυτό και ψάχνω αυτό. Ακριβώς, με το πολύ 4 προτάσεις. Ωραία. Είμαι η Τζόρτζια, κάνω αυτό, σε προσλήψεις, σε αυτά τα industries, έχω δουλέψει σε αυτούς τους τομείς, είμαι πολύ passionate, είμαι goal-oriented, ψάχνω να βρω... όλα αυτά τα goal-oriented, αυτά θα τρελαθώ πολύ, αυτά τα πολύ... Γελάω, τέλος πάντων, γελάω με την πληγή, το θυμάμαι τα παλιά τα δικά μου αυτό, γι' αυτό γελάω. Έτσι, να σου πω, αυτό που πλέον, να σου πω την αλήθεια, ακούγεται πιο αστείο από το goal-oriented είναι το opportunity. Αυτή η λέξη πλέον καλά είναι να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Όλα είναι μια ευκαιρία. Τώρα το ότι... goal-oriented στα ελληνικά, πώς θα το πεις? Πολύ ωραία ερώτηση. Πολυφιαστικά. Γιατί στα αγγλικά είναι ορισμένα πράγματα, στα αγγλικά είναι πολύ πιο ωραία, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Πεις ότι είμαι προσανατολισμένη στο να κυνηγάω και να πετυχαίνω τους στόχους. Όλες αυτές οι κλισέ φράσεις για ένα βιογραφικό. Ωραία. Λοιπόν, γράφω την εργασιακή εμπειρία σε μία παράγραφο και στο σώμα του email και στο PDF. Παρακάτω. Πολύ ωραία. Μετά όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία, πρέπει να είναι πολύ καλά δομημένη. Στην ουσία αυτό είναι η ουσία του βιογραφικού. Εκεί είναι που περιγράφουμε, που δείχνουμε την εργασιακή μας εμπειρία. Εκεί εξεταζόμαστε, εάν το θέσουμε έτσι. Οπότε, να είμαστε 100% σίγουροι, το έχουμε γράψει σωστά. Δηλαδή, έχει αναφερθεί η τοποθεσία, πού δουλεύαμε, ανά τον κόσμο, η χρονολογία, οπωσδήποτε. Πρέπει άλλωστε να αντιλαμβάνετε το χρονοδιάγραμμά σου. Την εταιρεία αυτή καθεαυτή, πολύ πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις και το industry, μέσα σε ποιο industry. Αυτά που λέω τώρα, εμένα μου ακούγονται τύπου αυτονόητα, δεν είναι? Καθόλου, Δέσποινα, σε πληροφορώ καθόλου. Όταν να λύσουν οι πληροφορίες αυτές, θες να μου πεις ότι δούλεψα από το Μάρτιο του 19 μέχρι το Νοέμβριο του 19, πού να πω τώρα, στην Εστλέ και δεν το γράφω, στην Αθήνα και δεν το γράφουν αυτή την πληροφορία. Τα 3-4 βιογραφικά. Ακριβώς. Βλέπω καθημερινά άπειρα βιογραφικά. Πάντα κάτι θα λείπει, κάτι δεν θα έχει όλη την πληροφορία που χρειάζομαι και μετά πρέπει να ψάχνεις να καταλάβεις με συμφραζόμενα πού ζει αυτός ο άνθρωπος. Ειδικά, ας πούμε, εγώ στην προκειμένη περίπτωση που κάνω συνεντεύξεις και προσλήψεις σε όλη την Ευρώπη. Δείχνει για να μην δεν γνωρίζω πού βρίσκεται η τελευταία σου δουλειά ή και οι προηγούμενες. Ναι, φοβερό. Παιδιά, προσοχή. Είναι τρομερό, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λες, το αυτονόητο. Είναι αυτό ακριβώς που προσπαθούμε να πουλήσουμε. Αλλά εκεί κρύβεται και ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, πολλοί από εμάς έχουμε περάσει από καταστάσεις που φοβόμαστε, για παράδειγμα, να δείξουμε με την ηλικία μας, έτσι. Δηλαδή, το έχω ακούσει αυτό. Όχι, γιατί η ηλικία σου, εάν εσύ φοβάσαι να δείξεις ότι έχεις μια αλφα ηλικία και νομίζεις ότι θα φανεί ένα βιογραφικό το οποίο είναι overqualified ή δεν θα σε πάρουν για αυτή τη δουλειά γιατί θέλουν νεότερο, εγώ από την άλλη μεριά θα σου πω ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις. Οπότε μπορείς πραγματικά να δείξεις και τη μεριά του ανθρώπου που έχει ήδη γνώση, βρίσκεται ήδη εκεί, έχει ήδη την ενέργεια και ψάχνει για την επόμενη πρόκληση. Οπότε είναι... Δεν βάζουν δηλαδή το διάστημα για να μην φανεί η ηλικία τους. Η οποία ηλικία όμως εγώ ξέρω ότι δεν πρέπει να τη βάζουμε γιατί αποτελεί στοιχείο διάκρισης, σωστά? Πολύ ωραία. Παράδειγμα, στην Αγγλία είναι μια χώρα η οποία πραγματικά δεν βάζουμε την ημερομηνία γέννησης γιατί ακριβώς παίρνουν στα σοβαρά το εργασιακό δίκαιο που προστατεύει το age discrimination, τη διάκριση και τα ηλικία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την Ολλανδία, ωστόσο. Δεν ισχύει αυτό. Εξαρτάται λίγο και το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Αλλά άλλο το να εκθέσουμε την ημερομηνία γέννησης
Και άλλο τα διαστήματα αριστείας. Και άλλο τα διαστήματα. Προφανώς υπάρχει μια αντίληψη πάνω κάτω, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή λεπτομέρειες που είναι τόσο βασικές, μάλλον δεν είναι λεπτομέρειες, είναι βασικά στοιχεία, μην τα ξεχνάμε. Ακριβώς, και να μην τα ξεχνάμε, και εκεί είναι το κλειδί του να μάθουμε να πουλάμε μετά στη συνέντευξη τον εαυτό μας, έτσι ώστε ό,τι π.χ. μπορεί να θεωρούμε ότι είναι αρνητικό, εμείς να το πουλάμε σαν θετικό. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που είπα, υπάρχει, έχει το νόμισμα δύο όψεις. Ποια επιλέγεις να δεις? Φτιάχνεις ένα πολύ καλό βιογραφικό και μετά σε συνεργασία με πολύ καλή προετοιμασία για τη συνέντευξη, πραγματικά μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Εγώ το βλέπω, ξέρεις, πως λίγο σαν το βιογραφικό σου να είναι μια βιτρίνα, οπότε στη βιτρίνα να δείξω ό,τι έχω να δείξω, για να προκαλέσω, παύλα, καλέσω, παύλα, δελεάσω τον εργοδότη, παύλα, recruiter, να μπει μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει να κάνουμε μια συνέντευξη. Έτσι το πέρα. Να, δεν θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα. Πραγματικά είμαστε ένα προϊόν. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε το marketing της ταμπέλας που βάζουμε πάνω μας. Yeah. Λοιπόν, εάν εγώ είμαι sales manager και δεν βάζω την ταμπέλα πάνω στο βιογραφικό μου και το κρύβω, γιατί νομίζω ότι αυτό ακούγεται σαν πολύ μεγάλος τίτλος, γιατί αυτό θα με απορρίψουν, ή για οποιοδήποτε λόγο εγώ δεν έχω περιγράψει ποια είμαι στο προσωπικό μου προφίλ, πραγματικά είναι σαν να σου δίνουμε το προϊόν έτοιμο, πάρτο να το φας, χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα, και δοκίμασε και θα ανακαλύψεις. Ναι. Δεν είναι έτσι. Εκθέτουμε εκ των προτέρων, όπως και σε ένα προϊόν, λέμε τον τίτλο, λέμε τα συστατικά, τα βάζουμε όλα κάτω και τα περιγράφουμε. Ναι. Επόμενο μυστικό. Επόμενο μυστικό. Δεξιότητες και ικανότητες. Πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς θα τα αναφέρουμε μέσα στο βιογραφικό. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης μπορεί να μας περιγράψει πολύ όμορφα, αλλά επίσης μπορεί να πάρει και χώρο στο βιογραφικό χωρίς λόγο. Δηλαδή, το να βάλουμε μία λίστα με δεξιότητες και ικανότητες λέει απολύτως τίποτα όταν αυτά δεν είναι με κάτι συνδεδεμένο. Δηλαδή, το να πάω εγώ και να γράψω 10 χαρακτηριστικά όπως οργανωτικός, μεθοδικός, θετική ενέργεια κτλ. Λένε απολύτως τίποτα αν δεν αποδεικνύονται. Εάν θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να μπουν αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ταιριάζουν και με το προφίλ της θέσης, πολύ ωραία να μπουν, αλλά πώς? Πάμε, κάνουμε για παράδειγμα ένα τεστ προσωπικότητας, το οποίο μέσα από αυτό βλέπουμε με ποσοστό, παράδειγμα, επί 100%, ότι είμαι 95% οργανωτικός. Οπότε το γράφω αυτό δίπλα στο βιογραφικό μου, δίπλα στο οργανωτικός. Βάζω το ποσοστό που έρχεται σαν απόδειξη από το τάδε συγκεκριμένο τεστ προσωπικότητας. Έτσι, ναι. Έτσι έχει γίνει validate ο λόγος μου και ισχύει. Οπότε τα χαρακτηριστικά μου αυτή τη στιγμή επιβεβαιώθηκαν. Θέλω παράδειγμα. Παράδειγμα. Βλέπεις μία λίστα με 10 χαρακτηριστικά. Δεν λένε τίποτα. Αλλά όταν δίπλα σε αυτό έχεις, για παράδειγμα, 5 κουκίδες και έχεις βάλει ότι οργανωτικός 4 στα 5, μεθοδικός 2 στα 5, επικοινωνιακός. Δηλαδή με το τεστ τάδε, γιατί υπάρχει το συγκεκριμένο τεστ, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν πάρα πολλά και μάλιστα δωρεάν. Αν το γκουγκλάρουμε, δηλαδή, τεστ προσωπικότητας ή competency-based skills, personality test, υπάρχουν πραγματικά πολύ καλά τεστ δωρεάν που μπορούμε απλά να τα κάνουμε, να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας και παράλληλα να ενισχύσουμε το βιογραφικό μας. Αυτό δηλαδή βοηθάει. Φυσικά, αυτό βοηθάει. Αυτό είναι απόδειξη. Έχει γίνει validate. Δηλαδή, έχω και επίσης, επειδή αυτό είναι κάτι που το έχω δει, για παράδειγμα, 1 στα 1000 βιογραφικά, ο κόσμος δείχνει και creativity. Όχι απλά μόνο ότι ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι, αλλά είναι και αποδεδειγμένο μέσα από τεστ προσωπικότητας. Εγώ νόμιζα θα μου το έλεγες και τύπου μέσα από παραδείγματα προσωπικά, μήπως βοηθούσε κάτι. Προσωπικά εγώ δεν έχω τις δεξιότητες και τα skills στο βιογραφικό μου. Θεωρώ ότι περισσεύουν. Με μία συνέντευξη πολύ απλά δείχνεις, φαίνεται και η ενέργεια του ανθρώπου.
Αλλά υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι στα operations και είναι πιο πρακτική δουλειά, πιο admin και έχουν τρομερές δεξιότητες στο να καθίσουν σε μια καρέκλα και να βγάλουν τρομερή δουλειά, να έχουν τρομερά οργανωτικά skills και να μην είναι ο άνθρωπος ο πολύ ενεργητικός και εξωστρεφής. Σε μια τέτοια θέση, μια τέτοια περίπτωση, είναι ωραία να βάζουμε αυτά τα skills. Αλλά πώς τα αξιολογούμε, δηλαδή. Επόμενο μυστικό. Πολύ ωραίο είναι τα ενδιαφέροντα που βάζουμε, τα interests στο τέλος, συνήθως του βιογραφικού. Αλλά λίγο να προσπαθούμε να τα κάνουμε να είναι πραγματικά, ρεαλιστικά, να αντιστοιχούν με αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, παλιά 9 στα 10 είχαμε στα interests traveling. Σε ποιο δεν αρέσει να ταξιδεύει. Πλέον είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εφικτό, ούτε είναι τόσο πραγματικό, ούτε τόσο εύκολο. Συνεπώς, ας το αντικαταστήσουμε με κάτι καινούριο, με ένα καινούριο ενδιαφέρον που έχουμε αυτή την περίοδο της ζωής μας. Δηλαδή, το να γράψω εγώ τώρα traveling δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα εκ των πραγμάτων. Αλλά το να γράψω πιάνο. Δηλαδή, αυτό που έστελνα σαν ενδιαφέροντα προ-πανδημίας, παιδιά, κάνουμε ένα update, γιατί traveling, πού traveling θα σου πει ο άλλος. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό το upgrade, πες το λίγο, το updated, το πώς είναι το update? Ενημερωμένο. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, να έχουμε ενημερώσει το βιογραφικό μας. Μην γράφετε ταξιδεύω, γιατί πού ταξιδεύω, από το δωμάτιο στο σαλόν. Ωραία. Φροντίζω τα δέσποτα της γειτονιάς. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, και μπορείς έτσι πολύ εύκολα να συνδεθείς και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα έρθεις σε επαφή. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι δουλεύουμε με ανθρώπους, όχι με μηχανές. Δηλαδή, οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθουμε σε επικοινωνία, θα βρούμε και κάποια κοινά σημεία επαφής, σαν προσωπικότητες. Είναι ωραία αυτά, είναι ανθρώπινα. Να μην κρύβουμε την ανθρώπινη πλευρά, να μην προσπαθούμε να δείξουμε κάποιος ένα προφίλ που δεν είμαστε για να εντυπωσιάσει. Ο καθένας μας έχει να παρουσιάσει στοιχεία τα οποία μπορούν να εντυπωσιάσουν για τη σωστή δουλειά. Νομίζω ότι το αυτοσαμποτάζ που το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής μας, αλλά στη σύνταξη του βιογραφικού, νομίζω ότι πάρα πολλοί έχουμε τερματίσει και τερματίζουν τα παιδιά να κάνουν αυτοσαμποτάζ χωρίς να το καταλαβαίνουν με τον τρόπο που γράφουν το βιογραφικό τους. Συνέχισε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες και πολύ σωστό. Έχει να κάνει και με αυτό που προαναφέραμε σχετικά με την ταμπέλα. Δείξτε άφοβα ποιοι είστε, ποιοι πραγματικά είστε. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπες, θα το κάνω, είναι πολύ γιατί όχι material. Δείξτε άφοβα ποιοι είστε, ποιοι είστε. Έτσι, ακριβώς. Άλλο πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό θα έλεγα, στις γλώσσες, όταν γράφουμε, ας πούμε, εγώ προσωπικά γνωρίζω ελληνικά και αγγλικά δυστυχώς μόνο, όχι σαν εσένα, δύσκολο που μιλάς πολύ περισσότερες γλώσσες. Ναι. Λοιπόν, γράφουμε όλες τις γλώσσες που μιλάμε. Τα ελληνικά είναι η native η γλώσσα. Τα αγγλικά στο επίπεδο αντίστοιχα. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι η γλώσσα η μητρική είναι αυτονόητη και δεν την αναφέρουν. Ναι, αλλά αυτονόητο εγώ δεν ξέρω από πού κατάγεσαι. Οπότε δεν μπορώ να έχω χάσει μία γλώσσα την οποία εσύ μιλάς σε μητρικό επίπεδο, επειδή θεωρείς αυτονόητο και δεν την έχεις αναφέρει. Και το λες τώρα εσύ, γιατί παίρνεις και βιογραφικά από όλο τον κόσμο και διαθέσεις όλο τον κόσμο. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε, στέλνουμε σε εταιρεία, της ελληνική εταιρεία, θα γράψουμε λίγο, θα το πειράξουμε. Αν στέλνουμε σε μια εταιρεία ή σε έναν recruiter στο εξωτερικό, πρέπει πάλι λίγο να το πειράξουμε. Ακριβώς. Πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα το πιο σημαντικό κλειδί που χρειάζεται να έχουμε σε κάθε περίπτωση που στέλνουμε ένα βιογραφικό. Να αντιλαμβανόμαστε πού πηγαίνει αυτό το βιογραφικό, σε ποια χώρα, σε ποια εταιρεία, σε ποια θέση. Ωραία. Συχνάνε να βάλουν τη μητρική τους γλώσσα στις γλώσσες. Δεν είναι τρομερό. Δεν είναι. Και μετά. Ακριβώς. Θεωρείται αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο να εγώ δεν σε ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω απλά ένα χαρτί και περιγράφει εσένα. Πώς θα ξέρω ποια είναι η δικιά σου μητρική γλώσσα. Βέβαια. Επίσης, πολλοί κόσμος μπορεί να κάνει και ένα search για δουλειές με βάση το skill. Δηλαδή, για παράδειγμα, με βάση τη γλώσσα.
Εγώ, αν δεν την έχεις αναφέρει επειδή το θεωρείς αυτονόητο, πώς θα σε βρω? Για παράδειγμα, τι θέλω να πω. Ψάχνω ανθρώπους με βάση να μιλάνε γαλλικά, να μιλάνε ελληνικά. Οπότε, εμένα στο search μου ξεκινάω πρώτα από τη γλώσσα και μετά τα υπόλοιπα. Εάν θεωρείται αυτονόητο και δεν έχει ήδη αναφερθεί, πολύ απλά δεν θα σε βρω. Ναι, και είναι κρίμα. Ακριβώς. Επόμενο. Επόμενο, θα έλεγα τώρα για τις συνεντεύξεις να πούμε κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, θεωρώ ότι να φτιάξουμε ένα καλό βιογραφικό φτιάχνεται με αρκετή δουλειά, αλλά μπορεί να είναι έτοιμο και να φύγει. Η συνέντευξη θέλει πολύ τριπλάσια και πενταπλάσια δουλειά, ωστόσο δεν είναι ανέφικτο. Μπορούμε πραγματικά, όσο το εκπαιδεύουμε, τόσο να γινόμαστε καλύτεροι. Το πρώτο και πιο σημαντικό που θα έλεγα για τις συνεντεύξεις είναι να αντιλαμβανόμαστε πόσο καλά τα πηγαίνουμε. Όχι με το πόσο καλά νιώθουμε ότι πήγε, αλλά πραγματικά, ρεαλιστικά, να μπορούμε να αξιολογούμε τον εαυτό μας πώς τα πήγε. Αυτό γίνεται μόνο αν χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που μας βοηθάνε να κάνουμε δομημένες απαντήσεις, όπως η STAR Method. Η STAR Method έρχεται από τις αγγλικές λέξεις situation, task, action, results. Okay. Είναι πολύ ωραίο το STAR, γιατί μπορεί να κολλήσει σε όλους μέσα στο κεφάλι μας και να θυμόμαστε πώς θα δομήσουμε μία απάντηση. Ο στόχος είναι κάθε φορά όταν απαντάμε να δίνουμε την πιο ολοκληρωμένη και την πιο δομημένη απάντηση. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά υπάρχει δομημένη και μη δομημένη απάντηση. Βασισμένη τώρα πάνω σε αυτό, προσπαθούμε να φτιάξουμε τον τρόπο σκέψης μας έτσι ώστε κάθε φορά να απαντάμε με ακρίβεια όσον αφορά τη δομημένη απάντηση. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σου περιγράψω για παράδειγμα, behavioral based question, τι έχεις κάνει σε μία συγκεκριμένη, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, και να μην σου πω... Περίμενε, γιατί δεν κατάλαβα τι θα πει behavior, πες το, δεν κατάλαβα. Ποια ερώτηση είναι αυτή? Για παράδειγμα, μία behavioral based question βασίζεται στο πώς ένας άνθρωπος έχει αντιδράσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας περιγράψετε το μεγαλύτερό σας κατόρθωμα επαγγελματικά? Λοιπόν, σε μία τέτοια ερώτηση, για να απαντήσουμε, χρειαζόμαστε τη STAR Method, έτσι ώστε να οργανώσουμε το μυαλό μας και να αποδώσουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Εδώ κανένας δεν θα αξιολογήσει και θα πει σωστό ή λάθος ή τέλειο ή κακό την κατάσταση, αλλά θα αξιολογήσει εάν εσύ του έχεις μεταφέρει το μήνυμα ή όχι τελικά. Περάσαμε στο διατάφτα. Το διατάφτα ποιο είναι? Να περιγράψουμε την κατάσταση, δηλαδή από κάποιο project. Ποιο ήτανε, εν συντομία πάντα. Μετά, το task, τι κάναμε εμείς εκεί. Δηλαδή, συγκέντρωσα την ομάδα, έφτιαξα τη στρατηγική. Μετά, τα actions, μαζί με την ομάδα, τι ενέργειες κάναμε. Δηλαδή, επικοινωνήσαμε, βρήκαμε τα marketing materials, κάναμε όλο το υλικό, φτιάξαμε το ημερολόγιο, φτιάξαμε τη δομή και μετά τα results. Δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί η απάντηση αν δεν είναι εκεί ένα παράδειγμα με τα αποτελέσματά του. Αυτό ειδικά σε περιπτώσεις sales, περιμένουν να ακούσουν νούμερα. Δεν μετράει τίποτα άλλο στο sales αν δεν υπάρχουν νούμερα. Οπότε πρέπει να πεις ότι το έκλεισα το deal με τόσα millions ή οτιδήποτε. Ποιο ήταν το νούμερο? Σε περίπτωση που δεν θυμόμαστε τις προηγούμενες εμπειρίες μας, ούτε ποιο ήταν το πιο μεγάλο κατόρθωμα, ούτε πόσα millions ήταν το deals που κλείσαμε, πόσα hundreds κτλ. Πρέπει να τα έχουμε προετοιμασμένα, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, να δούμε ποιες ήταν αυτές οι αντίστοιχες καταστάσεις και να τα έχουμε έτοιμα. Προφανώς και εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι κάθε φορά όλες τις επιτυχίες ή όλα τα νούμερα. Αλλά τα βάζουμε σαν τα πιο σημαντικά, τα STAR και σαν αστεράκι στην εμπειρία μας για να μας συντροφεύουνε. Ναι. Και ειδικά τις πρώτες φορές πρέπει να το έχεις κάτσει λίγο στο σπίτι σου και να το έχεις σκεφτεί τις απαντήσεις και να κάνεις μια αναδρομή, ας πούμε, ότι έκανα εκείνο και εκείνο και εκείνο, και να το προσαρμόζεις και κάθε φορά στην ανάλογη θέση που κάνεις αίτηση.
Ακριβώς, Δέσποινα. Ακριβώς. Χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται πραγματικά να προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, για παράδειγμα, εάν έχουμε μία τέτοιου είδους ερώτηση, πολλές φορές μας κάνουν ερωτήσεις τις οποίες έτυχε να μην έχουμε σκεφτεί ή προετοιμάσει και ποτέ. Πώς πάλι το γυρνάμε υπέρ μας. Ένα πολύ ωραίο τρίκ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πούμε «Well, that's a very good question. I've never thought about it». Για να πάρουμε χρόνο. Ακριβώς. Επενούμε το συνομιλητή μας και παίρνουμε χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο που παίρνουμε, φτιάχνουμε με το STAR method την απάντηση. Α, περίμενε να το σκεφτώ, περίμενε να το επεξεργαστώ. Επενούμε τον που μας παίρνει συνέντευξη. Ναι. Ότι μας κάνει με μια χρόνο, ναι. Ερώτηση. Θυμάμαι μία συμβουλή που μου είχε δώσει μία συνάδελφός μου Ισπανίδα πριν από συνέντευξη που θα πήγαινα. Να είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, να έχεις κοιμηθεί καλά, να έχεις φάει καλά. Δηλαδή αυτά τα βασικά, να τα έχεις φροντίσει, τα πολύ πολύ βασικά. Ο ύπνος και η διατροφή, να μην έχεις ξενυχτήσει, να μην έχεις πιει. Αυτά τα πολύ basic να τα φροντίσεις πριν πας για συνέντευξη. Για να σου έρθουν και με μια ηρεμία αυτές οι απαντήσεις. Γιατί όπως είπες, δεν είναι η σωστή απάντηση. Δεν είναι διαγώνισμα γνώσεων μια συνέντευξη. Είναι να πείσεις αυτόν που σου παίρνει συνέντευξη ότι θα του κάνεις τη δουλειά, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Και Δέσποινα, πριν από λίγο μάλιστα το ανέφερες, η αλήθεια μας. Να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια μας. Ακριβώς. Όταν εσύ είσαι ξεκούραστος, πόσο σίγουρα πιο κοντά θα μπορείς να είσαι στον αληθινό σου εαυτό, όπως το περιέγραψες. Star method. Μ' άρεσε η star method. Γενικότερα, ευτυχώς σήμερα έχουμε τον αγαπημένο μας φίλο Google, όπου για κάθε θέση, αν ας πούμε εγώ ψάχνω μία δουλειά account manager, για παράδειγμα, εάν ψάξω πριν από τις συνεντεύξεις μου κατά την προετοιμασία μου ερωτήσεις σχετικές για account manager για συνέντευξη, θα βρούμε πάρα πολλές, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο επάγγελμα και μπορούν να μας βοηθήσουν με το να προετοιμάσουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Φυσικά είναι και οι άλλες οι ερωτήσεις, οι brain teaser που λένε, για παράδειγμα πόσα μπαλάκια του τένις χωράνε μέσα σε ένα δωμάτιο. Ναι, ναι, κάναμε σε μία εκπομπή με τον Δημήτρη Μπουραντά. Ανέφερε ότι ο Τζεφ Μπέζος σε μία από τις συνεντεύξεις που έκανε ρωτούσε τέτοια ερώτηση, πόσα παράθυρα έχει το Σιάτλ. Τρομερό. Και μας εξήγησε ο κύριος Μπουραντάς μετά ότι είναι μία ερώτηση καθαρά λογική. Δηλαδή βάζεις... Κάτσε λίγο, δεν σε ρωτάει κάτι. Λίγο μία ερώτηση που εκ πρώτης λες τώρα τι ρωτάει, δεν το ξέρω, απέτυχα. Αλλά μόνο είσαι ψύχρεμος και πεις πόσα κτίρια, πόσο πληθυσμό έχει το Σιάτλ, πόσες πολυκατοικίες άρασαν τόσο πληθυσμό, πόσες οικογένειες. Δηλαδή είναι, θα βγει το νούμερο απλά με μία νυφαλιότητα, όπως αυτό που είπε τώρα, το brain teaser. Ακριβώς. Και επίσης, τέτοιου είδους ερώτηση δεν τις κάνουν όλες οι εταιρείες, αλλά οι πολύ μεγάλες εταιρείες που προσπαθούν πραγματικά να ξεχωρίσουν τους candidates. Οπότε και αυτό είναι ένας δείκτης. Το ταλέντο θέλουν αυτοί. Τους καλύτερους. Ακριβώς. Μια ένδειξη στο να καταλαβαίνουμε πού και εμείς απευθυνόμαστε. Γιατί, παράδειγμα, μπορεί να τύχει να θέλουμε να φτάσουμε σε μια τέτοιου είδους συνέντευξη και να τα καταφέρουμε. Γνωρίζω κόσμο που έχει φτάσει σε εταιρείες να κάνει και συνέντευξη με Microsoft, με Google κτλ. Και μετά λες, ωραία, τώρα είμαστε εδώ και τι κάνουμε. Για παράδειγμα, σε μια τέτοια εταιρεία, για μια τέτοια συνέντευξη, θα προετοιμάσεις και πριν τη ζερ ερώτηση. Και να σου πω, αυτές οι εταιρείες, οι πολύ μεγάλες, οι iconic, Microsoft, Google, Amazon, Apple, οι οποίες είναι, πώς να το πω, είναι, τώρα μου είστε στα ισπανικά η λέξη, δεν πειράζει, στα ισπανικά η λέξη, το impactante, δηλαδή και μόνο που θα μπει στο κτίριο θες να το κάνεις story στο Instagram, ότι μπαίνω στην Google αυτή τη στιγμή, που θα το κάνω story, ρε παιδί μου. Η διαδικασία είναι διαφορετική από τις πιο συμβατικές εταιρείες. Διαφέρει ή έχει κάτι πιο έτσι περίεργο. Ναι, ναι, τεράστια διαφορά έχουν. Τεράστια.
τεράστια διαφορά στο process. Όπως έχω αναφέρει και μια άλλη φορά, για παράδειγμα, από την Booking που ξέρω εκ των έσω, επειδή τα κεντρικά γραφεία είναι εδώ, τα headquarters είναι στην Ολλανδία, οπότε γνωρίζω πολύ κόσμο και το γνωρίζω εκ των έσω, ανοίγει τη θέση η Booking και μέσα σε 2 ώρες την ξανακλίνει και την κατεβάζει γιατί έχει λάβει 2.000 βιογραφικά. Ω Θεέ. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχεις να ανταγωνιστείς εκεί, Ακριβώς. Τώρα η διαδικασία, το recruiting process θα είναι τελείως διαφορετικό και με άλλα κριτήρια σε μια τέτοια περίπτωση. Γενικά να αναφέρω ότι σε τέτοιες εταιρείες έχουν πολλά τεστ μέσα. Εξετάζουν πάρα πολύ τον πόσο καλά διαβασμένος είσαι για την εταιρεία τους. Δηλαδή γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά διάβαζαν, το είχαν σαν project και διάβαζαν 6 μήνες για να προετοιμαστούν για την εταιρεία. Όχι απλά πότε ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε και τι κάνει σήμερα, αλλά βαθιά γνώση, γιατί κάνουν τόσο βαθιές ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τους και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Πρέπει να είσαι πολύ καλά διαβασμένος για να τα εξέλθεις. Δεν είναι λίγο τώρα υπερβολικό αυτό τώρα. Έχεις την επιλογή να το κάνεις και επίσης την επιλογή να μην το κάνεις. Εγώ λέω μπράβο στους ανθρώπους που θέλουν να προσπαθήσουν και αφιερώνουν όλη τους την ενέργεια και τον χρόνο τους εκεί. Εγώ δεν είμαι ένα τέτοιος άνθρωπος. Ούτε εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Παρακάτω. Τέλεια. Έχει ήδη αναφερθεί. Απλά να το επισημάνω ότι από τα πιο σημαντικά συνεντεύξεις είναι να παρατηρήσουμε το συνομιλητή και να προσαρμοστούμε ανάλογα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε έναν συνεντευκτή, ο οποίος είναι καθαρά αυστηρός, χωρίς πολλή ενέργεια, χωρίς πολλές κινήσεις, ξεκάθαρες ερωτήσεις, προφανώς ο άνθρωπος αυτός περιμένει αντίστοιχες απαντήσεις. Δηλαδή, εάν εγώ για παράδειγμα δίνω απαντήσεις και λέω «Ναι, πάρα πολύ ωραία, με τρομερή ενέργεια και τρομερό ενθουσιασμό», χωρίς να φτάνω και στην απάντηση και στο διαδράφτα, ο άνθρωπος έχει ήδη κουραστεί και αναρωτιέται αν αυτοί οι δύο μπορούν να δουλέψουν μαζί. Προφανώς η επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων δεν ταιριάζει. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε το συνομιλητή μας πρώτα και μετά να ανταποκρινόμαστε ανάλογα. Να ακολουθήσουμε σε χορός, να ακολουθήσουμε το βήμα που δίνει αυτός ή αυτή. Ακριβώς. Γιατί έχω ακούσει στο παρελθόν ότι και τι να κάνω να μην είμαι ο εαυτός μου. Μα αυτό ακριβώς περιγράφω, ότι όλοι μας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες προσαρμοζόμαστε. Εγώ γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος εξωστροφής. Έχω υπάρξει όμως, που μιλάω πολύ, έχω υπάρξει όμως και κάτω από συνθήκες όπου πραγματικά παρατηρώ, ακούω με συμπόνια ή οτιδήποτε του συνομιλητή μου, έχω ρίξει τους ρυθμούς της έντασής μου. Οπότε στην ουσία αυτό είναι προσαρμογή. Ακολουθούμε το ρυθμό που δίνει ο recruiter τέλος πάντων και σε τελική ανάλυση, άμα δεν μας πάει, γιατί και εγώ παίρνω μία απόφαση, έτσι. Κάποιες φορές παίρνω και εγώ απόφαση ότι δεν μου πάει εμένα αυτή η εταιρεία τελικά. Είναι επίσης στο χέρι μας, ακριβώς αυτό που λες, Δέσποινα, είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε win-win situation. Δεν πάμε να μας εξετάσουν και να πάρουμε βαθμό. Πάμε να δούμε αντίστροφα και από τη δικιά μας μεριά, εάν είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αλλά σίγουρα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και το συνομιλητή όσον αφορά στον τόνο της φωνής, την ενέργεια. Αλλά και στην ευελιξία. Δείχνουμε ευελιξία με το να μπορούμε κάτω από τις συνθήκες που παρουσιάζονται μπροστά μας να προσαρμοζόμαστε. Είναι και αυτό, είναι ένα skill το οποίο και την ώρα επίσης εξετάζεται. Ναι, και ανάλογα και τη θέση, έτσι. Δηλαδή, αν πας να δουλέψεις σε μια δικηγορική εταιρεία, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο οριοθετημένα, πιστεύω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Είναι λίγο πιο αυστηρά, λίγο πιο. Δεν είναι το ίδιο να δουλεύεις σε μια διαφημιστική, έτσι δεν είναι. Έτσι. Έχει και dress code. Ακριβώς. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα πλαίσια. Πολύ εύκολα λέμε ότι απορρίφθηκα ή οτιδήποτε, χωρίς να έχουμε και κάνει αντανάκλαση και ένα reflex στον εαυτό μας για να δούμε εμείς που βρισκόμαστε μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι όλες οι συνθήκες το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι έχουμε απέναντί μας το ίδιο. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό πρώτα να παρατηρούμε τον συνομιλητή μας. Πολύ σημαντικό είναι να καταλαβαίνουμε τα κίνητρα της κάθε ερώτησης. Κατά κύριο λόγο, ειδικά οι recruiters, θα το πω από τη δική μου την μεριά, πίσω από κάθε ερώτηση κρύβεται ένα μήνυμα. Ψάχνουμε να βρούμε κάποια κίνητρα. Για παράδειγμα, όταν λέμε την ερώτηση «Πείτε μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σας», είναι πραγματικά αυτό που λέμε, ότι θέλω να μάθω το προφίλ σου. Ωστόσο, πίσω από
την ερώτηση κρύβεται πόσο καλά μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή τα κίνητρα εκεί είναι στο πουλάς τον εαυτό σου. Οπότε να έχουμε στο νου μας ότι κάθε ερώτηση που μας ρωτάνε έχει από πίσω κίνητρα και τι ψάχνουν να βρουν. Για να είναι η απάντηση όσο πιο κοντά σε αυτό που ψάχνει η ερώτηση. Για παράδειγμα, πολύ συχνά οι ερωτήσεις όπως «γιατί θέλεις αυτή τη δουλειά» και «γιατί θες να εργαστείς σε αυτή την εταιρεία» γίνονται ένα. Συνήθως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ ψάχνω να βρω τα κίνητρά σου για την εταιρεία και επίσης ψάχνω να βρω τα κίνητρά σου για τη θέση. Θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω πολύ ωραία, αφού θες να δουλέψεις τόσο πολύ για μας και δεν σε νοιάζει η θέση, θα μπορούσες άρα να πάει να λάβεις και το κηλικείο της εταιρείας. Μάλλον όχι, εσύ ενδιαφέρεσαι για συγκεκριμένη θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε τα κίνητρα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και για τα δύο. Και να μην γίνονται ένα η ερώτηση. Τύπου είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δουλέψω σε αυτή την εταιρεία που δεν με ενδιαφέρει ό,τι δουλειά και να κάνω. Όχι. Και μετά, ποια είναι τα κίνητρά σου για αυτή τη δουλειά? Τα κίνητρά μου για αυτή τη δουλειά είναι επίσης ξεκάθαρα που δεν θα ήθελα να πάω να το κάνω αυτή τη δουλειά σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, γιατί στο πλαίσιο αυτής της εταιρείας θέλω να βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν κίνητρα πίσω, μάλιστα. Πίσω από κάθε ερώτηση, ναι, εγώ λέω τι κρύβεται πίσω από το recruiter κάθε φορά. Είναι τι ψάχνουμε να βρούμε. Λοιπόν, το επόμενο είναι, θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό που έχει συμβεί σε μία φίλη μου και θα ήθελα να μην συμβεί σε κανέναν. Οπότε θεωρώ έτσι από ένα εμπειρικό παράδειγμα, θα μας είναι πιο εύκολο σε όλους μας να το θυμόμαστε. Λοιπόν, μία φίλη μου με τα πολλά έχασε τη δουλειά της εν μέσω COVID, αλλά είχε την ευκαιρία ακόμα στο βιογραφικό της, αποζημιώθηκε, να φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμα εκεί μέχρι να λήξει και το συμβόλαιο. Και μπροστά της ένα τρίμηνο, στο οποίο το βιογραφικό της ήταν καλυμμένο στο να φαίνεται ότι είναι εκεί και να ψάχνει δουλειά. Πήγαινε λοιπόν, έκανε συνεντεύξεις και έπαιρνε τη μία απόρριψη μετά την άλλη. Λέω, θα σε βοηθήσω, αλλά να κάνουμε ένα mock interview, να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε το mock interview και όταν τη ρωτούσα, «Α, πολύ ωραία, σε αυτή τη δουλειά που είσαι τώρα, τι κάνεις εκεί?», ξεκινούσε να μου μιλάει και να μου βάζει παρελθοντικό χρόνο του τι έκανε. Γιατί η κοπέλα πραγματικά δεν βρισκόταν ακόμα εκεί, αλλά δεν υπήρχε λόγος και για να το δείξει. Κανένας από εμάς που μας ζητάει να περιγράψουμε τη θέση μας, την εμπειρία μας, τη δουλειά που κάνουμε τώρα, δεν βάζει παρελθοντικό χρόνο. Βάζει «I'm doing this right now», I'm running this project», «κάνω αυτό και αυτό». Δεν λέμε «έκανα». Άρα πού ήταν το λάθος, γιατί δεν κατάλαβα. Το λάθος ήταν στο ότι έλεγε «I was doing this project», «I was working on this». Οπότε εγώ μετά... Το γραφικό της φαινόταν ότι ήταν ακόμα εκεί. Α, γι' αυτό. Οπότε με το που έβαζε παρελθοντικό χρόνο, της λέω... Γι' αυτό έτσι κουβότανε. Ναι, ναι. Γιατί φαινόταν ότι κάπου έλεγε ψέματα. Α... Και το ψέμα της ήταν αθώο, δηλαδή και πολύ καλά έκανε. Δηλαδή, πάρα πολύ καλά έκανε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται εκεί, από τη στιγμή που στα χαρτιά ήταν ακόμα στην εταιρεία. Φυσικά, έτσι θα το πεις. Αλλά από αυτή τη μικρή προσεψία, λόγω στρες το να βρει δουλειά, γιατί ήθελε πραγματικά να βρει την επόμενη της εργασία. Και το διόρθωσε και βρήκε, πες μου. Φυσικά και ναι. Ερώτηση τώρα που είπες για τα ψέματα. Εσείς οι recruiters λέμε ψέματα στη... Περίμενα, το κάνω δύο ερωτήσεις. Λέμε ψέματα στις συνεντεύξεις και στα βιογραφικά. Λέμε. Όλοι. Όλοι. Ή όπως έχει πει βέβαια και ο Θόδωρος Παναγιωτόπουλος που θα κάνει εξαιρετικές εκπομπές για τα ζητήματα αυτά. Λέμε μία ωραία αλήθεια. Μία άλλη φράση, ο Θοδός δεν θυμάμαι τώρα. Τη λέμε έτσι λίγο ευτιασιδωμένη, τέλος πάντων. Ακριβώς. Μία τροπή. Εσείς θα πιάνετε ψέματα, συγγνώμη, να κάνω αυτή την ερώτηση. Πιάνετε, που είπες. Τέτοια ψέματα κιόλας. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είμαστε lie detectors, όπως λέω και... Γιατί η δουλειά, δηλαδή μιλάω κάθε μέρα με ανθρώπους. Ναι, δεν γίνεται. Όσο να θες να κρυφτείς, θα φανεί. Όχι φυσικά πάντα και. Μία τρομερή ερώτηση, έτσι σε πολύ μεγάλες εταιρείες, που δεν είναι από αυτές που εύκολα θα υποθούν κατά τη συνέντευξη, αλλά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πείτε μου ένα πράγμα το βιογραφικό σας που σας αντανακλά λιγότερο, που κάνει reflect λιγότερο σε αυτό που είστε. Δηλαδή, στην ουσία σου λέει, πες μου ένα από τα ψέματά σου στο βιογραφικό. Ωραία, αυτό λέει από πίσω οι ερωτές τώρα. Η ερώτηση δηλαδή έχει από πίσω κάτι άλλο.
Ωραία ερώτηση. Όχι, αυτή είναι, θεωρώ, είναι μια δύσκολα κάποιος θα κάνει τέτοια ερώτηση και για πολύ senior level. Δεν είναι κάτι που θα ακούσουμε εύκολα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε όλοι μας απλά και μόνο ότι ξέρουμε. Για προετοιμάσου κιόλας, γιατί εγώ, όταν άκουσα αυτή την ερώτηση, και εγώ αντίστοιχα πήγα να σκεφτώ τι θα ήταν αυτό που θα έκανε λιγότερο reflect στο ποια πραγματικά είμαι, ας πούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μια ωραία ερώτηση. Μ' άρεσε αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, και για τέλος, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι απολαβές επιθυμείτε. Γενικότερα στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ξανά ο κόσμος να διαπραγματεύεται τους μισθούς. Γιατί είχαμε φτάσει προφανώς σε μια κατάσταση όπου δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές. Πλέον σας πληροφορώ, όποιος θεωρεί ότι δεν διαπραγματεύεται, κάνει λάθος, έστω και τα 100 και τα 200 ευρώ τα διαπραγματεύονται. Να το πεις. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει λίγο να αρχίσουμε να αναγνωρίσουμε και την αξία μας και για πού δίνουμε το χρόνο μας και πόσο κοστίζει ο χρόνο μας. Και επίσης, φυσικά, πώς αξιολογούμε και την δουλειά μας μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινάμε από την αρχή της διαπραγματεύσης. Στην Ελλάδα, σας πληροφορώ ότι ακόμα και σήμερα, πολλές φορές δεν ρωτάνε ποιες είναι οι αμοιβές, οι επιθυμίες σας, τα expectations, salary expectations, γιατί δεν θα σου πούνε, εμείς δίνουμε για παράδειγμα 700 ευρώ και αν θέλεις το δέχεσαι ή όχι. Προφανώς εκεί είναι πρωτετελεσμένου. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα, ανάλογα με τα προφίλ, να παίξεις λίγο και μισθολογικά. Να διεκδικείτε πάντα το καλύτερο για εσάς. Ο τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να ξεκινάτε με τη διαπραγμάτευση στο τραπέζι. Δηλαδή, θα ήθελα να δω λίγο ποιες είναι οι ανάγκες αυτές της δουλειάς. Τι χρειάζεται από εμένα. Να δω λίγο τα project. Να δω λίγο και τις συνθήκες. Οπότε, πριν δώσουμε μία απάντηση κάθαρα ότι εγώ ψάχνω για παράδειγμα 800 ευρώ, ας βάλουμε τη διαπραγμάτευση πρώτα στο τραπέζι και να πούμε ότι θέλω λίγο να δω ποιες είναι οι συνθήκες. Λίγο να μου περιγράψετε τι θα περιμένετε από μένα για να το αξιολογήσω αυτό και αντίστοιχα να θέσω την τιμή. Επειδή συνήθως όμως υπάρχει μία πίεση στο να περιγράψουμε ποιες είναι οι απολαβές, δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν, υπάρχουν budget από πίσω, πολύ σωστά. Εκεί εναλλακτικά μπορούμε να περιγράψουμε είτε τις τρέχουσες απολαβές, οπότε να πούμε ότι τα expectations είναι και λίγο πιο πάνω από τις τρέχουσες, ή επίσης ότι με την εκτίμηση που έχω κάνει με το market, με τη θέση και με την εμπειρία μου, θεωρώ ότι πρέπει να οι απολαβές μου να είναι αυτές. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την ερώτηση από την πρώτη συνέντευξη. Αλλά πρέπει να επίσης να έχουμε κάνει και έρευνα στο μάρκετ. Και να πούμε, γιατί παλιά, δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε αυτή, ότι να μην πεις νούμερο εσύ, να πει ο άλλος. Όχι, να πεις εσύ νούμερο. Ναι. Άφοβα. Πού κάνεις την έρευνα. Άφοβα, ναι, αυτό είναι το μότο, παιδιά, της νέας χρονιάς. Άφοβα. Ναι. Κάνεις την έρευνα, αλλά να πεις νούμερο. Είναι διαπραγματευτική δύναμη στο τραπέζι που θα έλεγε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Πραγματικά. Μια άλλη που... Εγώ αξίζω τόσα. Ναι, πρέπει να διεκδικούμε και βασικά πρέπει λίγο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία στη σκέψη ότι έχω καταλάβει ο χρόνος που δίνω από τη ζωή μου, πόσο τον αξιολογώ, πόσο χρεώνω για να προσφέρω αυτά που προσφέρω σε ενέργεια, σε χρόνο, σε γνώση, σε εμπειρία. Μπορεί να μην έχουμε την ευελιξία στην Ελλάδα να παίξουμε με πολύ μεγάλους μισθούς, αλλά παρόλα αυτά είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε το κάτι καλύτερο. Αλλά ακόμα και στην Ελλάδα μπορούμε, παιδιά, να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Ακριβώς, επιμένω σε αυτό, γιατί προφανώς έρχομαι από το εξωτερικό, οπότε μιλάω και με άλλες ιδέες, με άλλα νούμερα. Απλά επειδή έχω πολύ καλή επαφή και με το business στην Ελλάδα, ξέρω εκ των έσω ότι όντως μπορούμε να ζητήσουμε αυτά τα 100 ή τα 200 ευρώ παραπάνω. Και σας πληροφορώ μάλιστα ότι επίσης κάνουν και το γνωστό counter offer. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι θα φύγω από τη δουλειά μου και πάω στο manager και το ανακοινώνω, ναι, και μου λέει όχι, δεν θέλω να σε χάσουμε, Τζόρτζια, να σου δώσουμε, να καλύψουμε τη διαφορά από τα 100-200 ευρώ που σου δίνει η άλλη εταιρεία παραπάνω για να σε κρατήσουμε. Αυτό λέγεται counter offer όταν θέλουν να σε κρατήσουν στην εταιρεία. Και κάνουν και counter offer και σε Αθήνα, το ξέρω από φίλους μου, και σε Θεσσαλονίκη. Οπότε μην το φοβάστε. Παιδιά, μην πουλάμε τον εαυτό μας φθηνά. Don't sell yourself short. Αυτό έχω Μπράβο. Να πω. Μπράβο. Δέσποινα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις για δουλειά, Τζόρτζια. Κάποια στιγμή που έψαχνα δουλειά, είχα πολύ ζηλευτό βιογραφικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω δει το βιογραφικό σου, δουλειά μου έτσι κι αλλιώς, και μπορώ να σου πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βιογραφικό. Έχει ένα τεράστιο κενό, τέλος πάντων, το οποίο το λέω έτσι δικό μου είναι, I own it, οπότε περήφανα κιόλας, το λέω δηλαδή, τότε δεν ήταν καθόλου περήφανα. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα είχα πολύ κακές εμπειρίες στο job interview, πολύ κακές. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά έβρισκα τον εαυτό μου να λέει «Εγώ δεν θέλω να δουλέψω για σας. Δεν θέλω». Βέβαια να τα λέμε τα πράγματα και όπως είναι, checking privilege δηλαδή, τότε μπορούσα να πω ότι θα γυρίσω στη φτερούγα της μαμάς και του μπαμπά. Σε περιπτώσεις που το πράγμα είναι θα βγω στο δρόμο, τα πράγματα είναι πιο ζόρικα και θέλει και μια διαχείριση στρες και είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, έτσι. Πάντα όλα αυτά που λέμε τόση ώρα είναι σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και υπό προϋποθέσεις και με πολλά αστεράκια, να το πούμε και αυτό. Αλλά γενικά, και πολύ τώρα που γνωρίζω και εσάς, δηλαδή και εσένα και το Θόδωρο, δηλαδή με recruiters είχα κάνει μπορεί και κάνα δύο φορές μόνο. Στις περισσότερες φαντάζομαι και είναι λάθος των εταιριών να κάνουν κατάλληλοι άνθρωποι την συνέντευξη. Δεν ήταν καλές οι εμπειρίες. Πώς να είναι καλές οι εμπειρίες, όταν ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργασιακοί νόμοι που να προστατεύουν. Λοιπόν, επειδή έχω σπουδάσει εργασιακό δίκαιο στην Αγγλία, η εταιρεία δένεται νομικά, είναι legally bound με το που λάβει το βιογραφικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε ωστόσο, προφανώς έχουμε κάποιους νόμους οι οποίοι δεν μας καλύπτουν, αλλά υπάρχουν πλέον εταιρείες που πραγματικά εξελίσσονται, κάνουν τρομερή δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι HR άνθρωποι στην Αθήνα που γνωρίζω που κάνουν τρομερή δουλειά. Θεωρώ ότι μετά θέλει λίγο και... Να το πούμε και αυτό, το πράγμα αλλάζουν. Έτσι, λίγο εμείς σαν υποψήφοι, όταν ψάχνουμε δουλειά, να βάζουμε τα όρια μας και όταν βλέπουμε αυτά τα περίεργα τις οικογενειακές επιχειρήσεις που ακούμε και διάφορα οτιδήποτε, έχει και καλές οικογενειακές, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπή για αυτό το ζήτημα. Έχει και καλές και κακές, όπως σε όλα τα ζητήματα. Έτσι. Οι μεγάλες εταιρείες, αλλά πολύ παλιές, για παράδειγμα ελληνικές παραδοσιακές, που δεν έχουν εξελιχθεί, είναι δικιά μας επιλογή να μην στείλουμε και το βιογραφικό για να αποφύγουμε την κακή εμπειρία. Αυτό βέβαια θέλει και λίγο την αυτοπεποίθηση του είμαι έτοιμος, προετοιμασμένος με βιογραφικό και συνέντευξη. Και αυτά τα πράγματα κιόλας είναι και ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή που μαθαίνεις για τον εαυτό σου. Μαθαίνεις τον εαυτό σου από ένα διαζύγιο, από μια σχέση, από ένα χωρισμό, όταν κάνεις παιδί, όταν κάνεις μια στάση, όταν ξεκινάς το δικό σου πόδι, δηλαδή τι μαθαίνεις. Τέλος πάντων, αυτά. Είναι που το είπες και στην αρχή της εκπομπής. Όσο πιο πολλά, και εγώ σε κάποια φάση, μετά θυμάμαι, ένα θα σου πω. Μετά σε κάποια φάση, παιδιά, έχω κάνει πάνω από 70. Job interviews έχω κάνει σίγουρα. Σε κάποια φάση, είχα αποκτήσει μία αυτοπεποίθηση, η οποία όμως έρχεται από τη δράση. Δηλαδή, στην πρώτη, και ειδικά τα παιδιά που έχουν μόλις αποφοιτήσει, λογικό είναι να είσαι λίγο... Πολύ αγχωμένος, πολύ αγχωμένη. Μετά όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον εαυτό σου, βλέπεις ότι τελικά δεν δαγκώνουν εκεί. Γιατί έχω ακούσει και κόσμο που έχω φοβερό, πώς θα πάω ρε παιδί μου. Ή έχω ακούσει κόσμο να μην τολμάει καν να περάσει τη διαδικασία του job interview. Έχω γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή δεν τρώνε εκεί παιδιά. Και αν τρώνε, που εμένα μου έχει τύχει δύο φορές, το έχω πει στο μικρόφωνο δύο φορές, μπορεί κάποια στιγμή, παιδιά, να σας πω τι έγινε και τις δύο φορές. Μιλάμε τώρα για σκηνικά από σειρά ήταν αυτά που γίνανε, έτσι. Για να γελάμε είναι. Δηλαδή ήταν 10-1 τέταρτο πόση ώρα κράτησε η συνέντευξη. Φυλάκια, γεια σας. Και έχεις και το θάρρος και το σθένος να αξιολογήσεις και να πεις δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία, και το σκέφτομαι ακόμα και τώρα και συγχύζομαι που η μία έκλεισε η εταιρεία, έχω να σας πω. Θυμήθηκα και τρίτη, παιδιά. Ας το μην το ψάχνεις, θα αποθαρρύνουμε τον κόσμο. Οι δύο έκλεισαν, παιδιά, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μία ακόμα υπάρχει απορώ. Δηλαδή, τέτοια εταιρική κουλτούρα, γιατί στο τέλος της ημέρας, πίσω από τις μεγάλες εταιρείες, από τις μικρές, από τις μεσές, είναι άνθρωποι. Ναι. Είναι άνθρωποι. Ακόμα δεν είμαστε στη φάση που είναι τα πάντα ρομπότ.
απέχουμε ακόμα αρκετά χρόνια. Είναι άνθρωποι. Και είναι με ανθρώπους να δουλεύεις και δεν ψάχνεις τον καλύτερο εκεί πέρα έξω. Ψάχνεις να σου κάνει τη δουλειά και να ταιριάζεται. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό να περνάς καλά σε εισαγωγικά, να ταιριάζεται, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι γουστάρουμε τους ανθρώπους που είναι όμοιοι με εμάς πάνω κάτω. Έτσι. Πώς θα γίνει η δουλειά εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να επικοινωνήσουμε και να ταιριάξουμε, να βρούμε το στυλ επικοινωνίας? Και να σκεφτούν, τώρα μιλάω, παιδιά, δεν μιλάω ως ειδικός, έτσι να το έχω ξαναπεί. Απλά έχω περάσει, μπορώ να ταυτιστώ με τον άνθρωπο που ψάχνει δουλειά, γιατί έχω περάσει από εκεί. Αυτό, να νιώθετε ότι τεστάρετε τον εαυτό σας, αλλά πάντα με προετοιμασία. Πάντα με προετοιμασία, γιατί αυτή πολλά λάθη προσεξίασε. Πολλά λάθη προσεξίασε. Πάρα πολλά που δεν θα έπρεπε να γίνονται. Θεωρώ ότι επίσης φταίει το στρες, γιατί νομίζουμε ότι πάμε και θα την πάρουμε τη δουλειά, δεν την πάρουμε. Κοιτάμε δηλαδή, χάνουμε το νόημα, κοιτάμε το δέντρο και έχουμε χάσει το δάσος. Η επαφή μας πρέπει να είναι με το ότι εγώ αυτή τη στιγμή πάω να κάνω μια επαφή επαγγελματική, πάω να κάνω μια γνωριμία, πάω να δω ποιες είναι οι συνθήκες. Και αντί να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, λέμε θα πάρω τη δουλειά, θα την πάρω. Δηλαδή και το ρίχνουμε όλο στον εαυτό μας. Θα επιτύχω ή θα αποτύχω. Και γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι προσωπικό, το παίρνουμε προσωπικά. Λοιπόν, οπότε να θυμόμαστε να αξιολογούμε ότι πάμε κι εμείς εκεί να αξιολογήσουμε τον άνθρωπο που μιλάει σε εμάς, που μας περιγράφει τη θέση, που μας περιγράφει την εταιρεία. Έχουμε κι εμείς, είναι 50-50, είναι win-win situation. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Θα κάνουμε πολλές συνεντεύξεις μέχρι να βρούμε αυτή τη μία που θα μας αρέσει, όπως και εκείνοι κάνουν πολλές συνεντεύξεις μέχρι να βρουν τον ένα που τους αρέσει. Πες μας καμία έτσι περίπτωση. Έτσι τίποτα, τι να σε ρωτήσω, καμιά ερώτηση περίεργη που έχεις ακούσει να γίνεται? Ναι. Ή κάποια περίπτωση που πραγματικά θερμάτισαν δύο φιναλίστ και τι έπαιξε ρόλο ώστε να πάρεις τον έναν ή τη μία και όχι τον άλλον, όταν πραγματικά ήταν σχεδόν ισότιμα και ισάξια οι δύο υποψήφοι, παύλα υποψήφιες? Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Γνωρίζω ένα περιστατικό όπου ήταν για πολύ senior θέση, οι δύο φιναλίστ, όπως περιέγραψες, πολύ similar, πολύ όμοια προφίλ, εμπειρία κτλ. Έτυχε και πέτυχε ο ένας να έχει κάνει προσκοπισμό και να το έχει βάλει στο βιογραφικό. Μπορεί ο άλλος να έχει κάνει, μπορεί και να μην έχει κάνει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ο ένας όμως είχε τόσο καλό βιογραφικό που το είχε βάλει. Τι θέλουμε να πούμε αυτό, ότι ο προσκοπισμός αποδεικνύει ότι έχεις πειθαρχία, έχεις δομή, γνωρίζεις τρόπους επιβίωσης και μεταφορικά και μέσα στο εταιρικό κομμάτι. Οπότε, μία λέξη προσκοπισμός αποδεικνύει τόσα χαρακτηριστικά για έναν άνθρωπο που πραγματικά τον επέλεξαν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Πήρε τη δουλειά για αυτόν τον λόγο. Ναι. Θέλω να πω με αυτό που μου επιβεβαιώνεις, αυτό που έχω σκεφτεί και εγώ, ότι κάποια πράγματα είναι και... Υπάρχει και ένα παράγοντα τύχης. Δηλαδή, τυχαίο εδώ ήταν. Δεν ήταν θέμα καλύτερων δεξιοτήτων και πιο πλούσιας εμπειρίας. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός που έδωσε extra points. Ναι. Και όπως μου αρέσει πάρα πολύ και στην ταινία με τον George Clooney, το Up in the Air, που λέει, πάει ο άνθρωπος, είναι recruiter και πάει και βασικά απολύει ανθρώπους από άλλες εταιρείες. Και τους δείχνει ότι το να φύγεις τελικά έχεις πολύ μεγαλύτερο benefit από το να ήσουν εκεί. Δηλαδή τους γυρνάει, ας πούμε, την οπτική γωνία. Όλα είναι για κάποιο λόγο. Φυσικά μου έχει τύχει και με προσωπικά, με εταιρείες που δεν πήρα δουλειά, με εταιρείες που μου προσφέρανε και τις απέρριψα εγώ. Είναι όλα για κάποιο λόγο και η πορεία είναι να θυμάστε ότι έχουμε εμείς το πάνω χέρι και διαλέγουμε εμείς την πορεία μας. Δεν μας διαλέγουν εκείνοι. Πρέπει να δημιουργούμε εμείς αυτές τις συνθήκες. Μία πολύ ωραία ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ τσοχτερή, είναι τι έχεις κάνει για να προετοιμαστείς για αυτή τη συνέντευξη. Είναι μία... θα τρελαθώ, ερωτησάρα μιλάμε. Ναι. Τίθεται κατά κύριο λόγο σε πολύ senior προφίλ, όχι σε junior ή medior, αλλά είναι τρομερή ερώτηση, η οποία όμως μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όλοι στον εαυτό μας. Ναι. Γιατί έτσι θα αξιολογήσουμε και θα δούμε πόσο καλά είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν χρειάζεται να μας τη ρωτήσουν εκεί στη συνέντευξη, αλλά να τη ρωτάμε εμείς τον εαυτό μας πριν από κάθε συνέντευξη. Η οποία το κίνητρό της όμως τώρα, γιατί τώρα μας έδωσες και backstage. Ποιο είναι το κίνητρό της, πώς σκέφτομαι, τι θες να πετύχεις με αυτή την ερώτηση εσύ? Το πώς σκέφτεσαι και το τι προετοιμασία γίνει πραγματικά. Γιατί, για παράδειγμα, είναι μια θέση στην οποία κάνεις πωλήσεις και μέρος της πωλήσεων είναι να κάνεις πολύ καλό research market.
Εάν εσύ δεν έχεις κάνει πολύ καλό research market για τη συνέντευξη, άρα σημαίνει ότι δεν θα κάνεις το για τη δουλειά. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κάποιο συχνό λάθος που βλέπεις ή κάτι να πεις στα παιδιά, ή όχι μόνο στα παιδιά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε? Σε όλους θέλω να πω να θυμούνται, να θυμόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Yes, εννοείται. Να είμαστε ο εαυτός μας. Όλοι έχουμε επιτυχίες, όλοι έχουμε νίκες. Να τις μοιραζόμαστε άφοβα. Άφοβα, δεν το συζητάω. Είναι δικό μου, δηλαδή 5 χρόνια κενό στο βιογραφικό. Είναι δικά μου, πώς θα σου πω, είναι δικά μου. Γιατί είμαστε άνθρωποι και γίνονται στραβές. Τους ανθρώπους γίνονται στραβές. Δεν είμαστε όλοι shiny, λαμπεροί, με τη μία την επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Στραβές γίνονται σε όλους συνέχεια. Δηλαδή το θέμα είναι, που λέει και ο Πάμπλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ, το επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και... απόλυτα, με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνα μαζί σου. Έτσι είναι. Τη ζωή τη διεκδικούμε, παιδιά. Τη ζωή πρέπει να την διεκδικήσεις. Γεωργία, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχεις δώσει και πολλά quotes. Χαμός θα γίνει. Μ' άρεσε πολύ η εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, θα έχετε email Γεωργία στο γιατί... Georgia, email Georgia στο γιατί όχι.gr για να στείλετε βιογραφικά γιατί μας ακούνε από όλο τον κόσμο. Μπράβο. Και μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα σου έρθουν βιογραφικά, ετοιμάσου, να ξέρεις. Πάρα πολύ ευχαρίστως και γενικότερα χαίρομαι να βοηθάω και να προσφέρω. Ωραία. Είναι χαρά μου. Όλα τα στοιχεία, τα social media που μπορείτε να τη βρείτε. Τζότια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν απευθυντή. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Είσαι πάρα πολύ διάθετη, έχεις τρομερή ενέργεια και μπράβο σου και γιατί όχι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια. Χαιρετώ.